τη πάση γνωστό ότι η κοινωνία περνά πολύ σοβαρά προβλήματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως βασικό κομμάτι που εκφράζει την τοπική κοινωνία επίσης προσπαθεί αφενός να λύσει τα δικά της προβλήματα, αφετέρου να σκύψει και να δει τα προβλήματα του κόσμου. Η Κεντρική Ένωση Δήμων, λοιπόν, στο πλαίσιο του συνεδρίου του ετήσιου του τακτικού που θα γίνει τέλος του Μάη στα Ιωάννινα, συγκαλέσει σήμερα τις αρμόδιες θεσμικές επιτροπές που λειτουργούν στο επίπεδο της ΚΕΔΕ, προκειμένου να προετοιμάσει το συνέδριο και να δει τα τρέχοντα σοβαρά ζητήματα τα οποία απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Μεταξύ αυτών είναι τα οικονομικά, τα θεσμικά και επίσης ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο θα ανοίξει είναι ο χρόνος διενέργειας των επόμενων δημοτικών εκλογών και με ποιο τρόπο θα γίνουν αυτές οι εκλογές. Ταυτόχρονα το Υπουργείο των Εσωτερικών, επειδή το οικονομικό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο ταλανίζει και τους Δήμους και τους προμηθευτές αλλά και τους εργολάβους που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, έχει συγκαλέσει αύριο σύσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών, τους Δημάρχους, τους Αντιδημάρχους των Οικονομικών και τους Διευθυντές, προκειμένου να δώσει κατευθύνσεις με ποιο τρόπο, με ποια διαδικασία θα πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, χρήματα τα οποία ήδη έχουν δεσμευτεί με σχετικές υπουργικές αποφάσεις και θα αρχίσουν να αποδίδονται από τους Δήμους προς τους δανειστές μας. Κύριε Δημάρχε, μιλήσατε για τον χρόνο των εκλογών. Εκλογές θα γίνουν όπως ορίζεται από τον νόμο το Μάιο του 2014 μαζί με τις ευρωεκλογές. Η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι αν θα παραταθεί η δημοτική περίοδος μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 ή ακόμα μέχρι εξάντληση της πενταετίας όπως ορίζει ο κώδικας για τις επόμενες εκλογές και το πώς θα γίνουν αυτές οι εκλογές, με ποιο σύστημα. Θα εκλεγούν χωριστά οι δήμαρχοι με ψηφοδέλτιο διακριτό όπως συζητείτε, θα γίνει με το ισχύον σύστημα. Είναι θέματα που πιστεύω ότι στο ετήσιο τακτικό συνέδριο θα συζητηθούν. Είσαστε καθοδόν οι δήμαρχοι για το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ένα συνέδριο το οποίο θα κυριαρχήσουν δύο ζητήματα. Το μείζον είναι τα οικονομικά και το δεύτερο είναι ο χρόνος των εκλογών, ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν, αλλά και η θητεία της περίοδου αυτή που ήδη τρέχεται. Είναι αλήθεια ότι προετοιμάζεται το συνέδριο 30 και 31 Μαΐου στα Γιάννενα. Και μάλιστα αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει και ιδιαίτερη θεματολογία. Ζήτημα βασικό θα είναι η κατανομή των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Έχουμε νέα απογραφή, νέους πληθυσμούς στις Δήμους, άλλοι έχουν μεγάλη αύξηση, άλλοι έχουν μείωση και θα υπάρξουν και νέα κριτήρια κατανομής. Αύριο λοιπόν συζητούνται διάφορες αναλλακτικές προτάσεις για να παρουσιαστούν στο συνέδριο στα Ιωάννινα. Ναι, πράγματι αυτό είναι μείζον θέμα. Τα οικονομικά σε μια δύσκολη περίοδο που οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι έχουν μειωθεί για την αυτοδιοίκηση αλλά και έργα για επένδυση κατά 60% τα τελευταία χρόνια. Θέμα εκλογών. Επίσης υπάρχει θέμα εκλογών. Μια και το συνέδριο το προηγούμενο στην Κομωτινή αποφάσισε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η θητεία. Δηλαδή η τετραετή θητεία. Και μετά να ισχύσει η πενταετία. Ο νομοθέτης την προβλέπει από τώρα. Υπάρχουν διάφορες θέσεις. Πρώτον πρέπει να πω ότι συνδυάστηκαν οι εκλογές αυτοδιοίκησης με τις ευρωεκλογές. Για μένα είναι απαράδεκτο, είναι πολιτικά απαράδεκτο. Είναι άλλο θεσμός ο ένας, άλλος ο άλλος. Και αν στην περίπτωση καταργηθεί κάποια στιγμή το Ευρωκοινοβούλιο ή παίρνει απόφαση το Ευρωκοινοβούλιο να μεταθέτει τις εκλογές, όπως τώρα ήδη έχει μετατεθεί κατά ένα μήνα, τι θα γίνει. Δεν θα έχουμε μια σταθερά που είχαμε παλαιότερα. Άρα είναι μείζον θέμα και οι ευρωεκλογές και οι τοπικές εκλογές, όπου οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να ξέρουν και τις νέες προτάσεις στο συνδυασμό. Άρα υπάρχει τέτοιο θέμα. Συζητείται όμως η κυβέρνηση. Υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα έτσι ή αλλιώς θα κλείσει. Ή θα γίνουν εκλογές το Μάιο και οι νέες δημοτικές αρχές θα αναλάβουν το Σεπτέμβριο του 2014, ή θα ολοκληρωθεί η θητεία και οι νέες δημοτικές αρχές θα αναλάβουν τον Ιανουάριο του 2015. Τώρα υπάρχει ένα άλλο ζήτημα με τα ληξιπρόθεσμα. Υπάρχουν ληξιπρόθεσμα στην τοπική αυτοδιοίκηση εξαιτίας της αδυναμίας του κράτους να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Άλλα έλεγαν και άλλα έκαναν. Άλλα συμφωνούσαμε και άλλα λιγότερους πόρους έδιναν. Μάλιστα αύριο εξελίσσεται μια νέα σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα συμμετέχουν και οι υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών για να δούνε τον τρόπο εξόφλησης των ληξιπροθέσμων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Περίπου η τοπική αυτοδιοίκηση έχει 1 δισεκατομμύριο ληξιπρόθεσμα της χώρας. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί με 1000 βάσανα, έτσι να το πω, γιατί η γραφειοκρατία είναι πάρα πολύ μεγάλη, 100 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να δοθούν αυτά τα χρήματα για να πάρει ξανά μπροστά η αγορά
Και νομίζω ότι θα τρέξουμε όλοι τους ώστε να λυθεί και αυτό το θέμα.